Καλημέρα σε εσάς και στην Κύπρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα αυτό το πρωινό. Και ήθελα ακριβώς, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, επειδή και η κλεψίδρα αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ανοχής, μάλλον θα έλεγα, στην Τουρκία τελειώνει, και επειδή έχουμε και δήλωση του κυρίου Τζαβούσογλου που λέει δεν αναμένει κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το θεωρεί δεδομένο δηλαδή, ήθελα να δούμε λιγάκι τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ντυμένη με τη γερμανική προεδρία έχει αποτύχει, και έχει αποτύχει καθώς μην ξεχνάμε ότι εξελίσσεται θεωρητικά από τις 21 Ιουλίου. Η δραστική παρέμβαση ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών που για άλλη μια φορά, παρόλο που έχουν, όπως ξέρουμε, στον Λευκό Οίκο υπάρχει ένας πρόεδρος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται γενικά για τα του κόσμου, είναι πιο πολύ τη σχολή του απομονωτισμού, φαίνεται παρόλα αυτά πως ο Υπουργός Πομπέο κατάφερε να τον πείσει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο εξελίσσεται μια τεκτονική αλλαγή με το δυναμικό της ελληνοτουρκικής κρίσης να φαίνεται, αλλά τα πράγματα είναι συνολικά επικίνδυνα δεδομένης της συνολικής αναθεωρητικής προσέγγισης της Τουρκίας. Ναι. Επομένως, νομίζω ότι ο κύριος Τσαβούσογλου δεν μας δίνει ένα καινούριο μυστικό. Έχουμε καταλάβει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, πέραν της Γαλλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, δεν δείχνουν κάποια ζέση προκειμένου να βάλουν στη θέση της την Τουρκία, η οποία συμπληρωματικά είναι σε πολύ εύθραυστη θέση. Δηλαδή θα μπορούσαν και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να αφοπλίσουν για δικά τους ζητήματα τον Ταγίπ Ερντογάν. Φαίνεται να, είτε να διαφορούν είτε να φοβούνται για το προσφυγό μεταναστευτικό. Επομένως, νομίζω ότι και ο ίδιος ο τακτικός, στην ερώτησή σας ακριβώς, ότι και ο ίδιος ο τακτικός ελιγμός της Τουρκίας να αποσύρει το Urus Reis, ναι, από την ελληνική εφαλοκρηπίδα είναι περισσότερο για να αποφύγει τις κυρώσεις στις 24-25 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, την ίδια ώρα, κύριε Δρύβα, αφήνει το Γιαβούς στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έτσι, είναι τακτική ελιγμή που κάνει και θεωρώ ότι το παιχνίδι το παίζει αρκετά έξυπνα, ούτως ώστε να μπορεί να απορροφά κραδασμούς και να δημιουργεί και εντυπώσεις. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πριν από μερικές μέρες ήταν εδώ στην Κύπρο ο κύριος Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Έφυγε ο κύριος Λαυρόφ, ήρθε ξαφνικά ο κύριος Πομπέο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα που φαντάζομαι προφανώς εδώ παίζονται και άλλα συμφέροντα τα οποία έχουν να κάνουν με ένα παρεδώσε με τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά που στοχεύουν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή πώς είναι η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, τι κομμάτι έχω, τι διαχείριση έχω και ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας, ο ανεκτός ρόλος της Τουρκίας. Ακριβώς όπως το είπατε, και μάλιστα για να συμπληρώσω τα λεγόμενά σας που είναι πέρα για πέρα ορθά, ο κύριος Πομπέο είχε αναβάλει την επίσκεψή του στην Κύπρο, έτσι ήταν προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο, αλλά με τα γεγονότα της παραπομπής του Προέδρου Τραμπ είχε αναβληθεί αυτή η επίσκεψη. Παρ' όλα αυτά έσπηξε το πρόγραμμά του για να έρθει και ακριβώς το λόγο που αναφέρατε. Πιο πολλοί Ηνωμένες Πολιτείες ανησύχησαν ότι η Ρωσία έχει αρχίσει και βρίσκει παράθυρα διαμεσολάβησης. Και ξέρετε πολύ καλά στις διεθνείς σχέσεις ότι η διαμεσολάβηση σημαίνει ότι μπαίνω από το παράθυρο, να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος, σε μια περιοχή, σε μια διένεξη και αναλαμβάνω πρωτοβουλία. Το ίδιο έκανε η Ρωσία στη Συρία. Επομένως, ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί ότι αυτή μερική υποχώρηση στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο που γίνεται από πλευράς τους δεν μπορεί να γίνει ολική, γιατί θα αλλάξει όλος ο στρατηγικός σχεδιασμός των ΗΠΑ, ακόμα και για την Ασία. Η Μέση Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος είναι προγεφυρώματα για τις ΗΠΑ για να μπορέσουν να ασχοληθούν με την Ασία, που είναι ο κύριος στόχος. Επομένως, νομίζω ότι η Κύπρος πολύ καλά χειρίστηκε αυτό το γεγονός. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να τα βάλει με την Τουρκία, με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται η Τουρκία, και κάνει ό,τι πρέπει για να υπερασπίσει τα συμφέροντά της. Και νομίζω ότι και οι Αμερικανοί αλλά και οι Ευρωπαίοι έχουν πάρει το μήνυμα ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μια κινητικότητα, κάνουν συμμαχίες με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, ότι
δεν εμπιστεύονται πλέον το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλατφόρμες διαμεσολάβησης. Ναι. Και οι Αμερικανοί το έχουν αντιληφθεί πάρα πολύ αυτό, και γι' αυτό και ακούσαμε στη διπλωματική γλώσσα του κ. Πομπέου κάτι το οποίο αποφεύγει το State Department καιρό να πει. Μίλησε για jurisdiction, μίλησε για δικαιώματα και όχι για διεκδίκηση δικαιοδοσίας. Μίλησε ότι η Κύπρος έχει δικαιώματα και μάλιστα κάλεσε να αποσυρθούν και τα ερευνητικά σκάφη από την Κυπριακή ΑΟΣ. Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε τη θέση των Αμερικανών όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθαρή? Διότι βλέπουμε ταυτόχρονα και άλλες κινήσεις που γίνονται, που το στρατηγικό εταίρο όπως είναι η Τουρκία δεν θέλει να τον αφήσει και πολύ εκτεθειμένο. Βλέπετε καθαρή τη θέση της? Δηλαδή σταμάτα την επεκτατική σου πολιτική στο Αιγαίο, τέλος. Κοιτάξτε, πολύ σημαντικό το ερώτημά σας. Πρέπει να χωρίσουμε τη στάση των ΗΠΑ σε δύο επίπεδα. Αυτή είναι η πλευρά του Λευκού Οίκου και η πλευρά της Αμερικανικής Γραφειοκρατίας. Η πλευρά της Αμερικανικής Γραφειοκρατίας στην κρίση που έχει ξεκινήσει σε δύο φάσεις, από τις 21 Ιουλίου μέχρι τις 6 Αυγούστου που η Ελλάδα υπέγραψε με την Αίγυπτο τη τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ, και από εκεί και μετά μέχρι και χτες ουσιαστικά που είχαμε το Roots Race να βολτάρει. Το State Department έχει δείξει ότι είναι ευμενός ουδέτερο προς την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται στο θέμα της Τουρκίας μέσα από το ΝΑΤΟ. Οπότε επιβάλλεται κάποια ουδετερότητα πάντα. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δύο προεδρίες, η τελευταία του Ομπάμα και τώρα αυτή του Τραμπ, φαίνεται σιγά σιγά να θέλουν να αποχωρήσουν μερικώς από την περιοχή, που σημαίνει ότι επιτρέπουν κάποια κενά τα οποία τα εκμεταλλεύεται και η Ρωσία και η Τουρκία και εσχάτως και ευτυχώς για τα ελληνοκυπριακά συμφέροντα και η Γαλλία. Ναι. Επομένως, η στάση των ΗΠΑ, να δούμε τη γερουσία, είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει γερουσιαστής στις προηγούμενες μέρες που είπε ότι είναι στα σχέδιά μας να πάρουμε τα όπλα από το Ιντσιρλίκ, έτσι, από τη βάση του Ιντσιρλίκ. Ναι. Απ' την άλλη ακούμε τον κύριο Τραμπ να λέει ότι με την τελευταία του δήλωση τα πάω πολύ καλά με σκληρούς ηγέτες σαν τον κύριο Ερντογάν. Του έχει πλέξει το εγκόμιο πολλές φορές. Θεωρώ ότι η Αμερική δεν θα μπορεί για πολύ καιρό να κάνει τα στραβά μάτια στην Τουρκία για ένα και μόνο λόγο. Σύντομα θα χάσει και όλες τις άλλες χώρες οι οποίες συνασπίζονται κατά της Τουρκίας. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα με την Κύπρο και τη Γαλλία. Είναι το Ισραήλ, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι η Σαουδική Αραβία. Χώρες που έχουν ειδικές και στρατηγικού επίπεδου σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, σύντομα η Αμερική θα πάρει ακόμα πιο ξεκάθαρη θέση. Πώς βλέπετε την πρόταση για την διεθνή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή της Τουρκίας? Εννοείται προφανώς την πρόταση Μισελ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω καλά λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, και με αυτό το προήμιο ουσιαστικά προκαταβάλω και την απάντησή μου. Είναι πιο πολλοί ιδέες οι οποίες είναι υπό εξέταση και όχι καλλιεργημένες, όχι δουλεμένες, να το πούμε έτσι, ιδέες. Και δείχνουν και ένα πανικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, παρόλο που έχει περάσει μια προσφυγομεταναστευτική κρίση, η οποία ουσιαστικά έδωσε τα κλειδιά στην Τουρκία στο να εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται να μην έχει μάθει ακόμα να διαχειρίζεται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που έχει να κάνει με ασφάλεια, να δείξει την αλληλεγγύη της πλήρως στα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι τέτοιες ιδέες ο κύριος Ερντογάν δεν τις υπολογίζει και μάλιστα όσο βλέπει τέτοιες ιδέες πλειοδοτεί. Επί τούτου πρέπει να δούμε την πρόταση ποια είναι ακριβώς και πού αποσκοπεί. Δηλαδή, ακόμα και να δεχτεί η Τουρκία ότι υπάρχει Κυπριακό κράτος, γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει Κυπριακό κράτος. Παρ' όλα αυτά μιλάμε ότι κάποια στιγμή θα αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση με την Τουρκία σαν Ευρώπη. Να δούμε ποιες είναι τελικά οι διεκδικήσεις Τουρκίας, γιατί φαίνεται, το είπατε και λίγο πριν ο ίδιος σωστά, ότι το Γιαβούς και το Μπαρμπαρός παραμένουν στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δηλαδή ουσιαστικά η Τουρκία μας λέει ότι εγώ ή το Καστελόριζο θα πάρω ή την Κύπρο. Ναι. Αυτό κάνει η Τουρκία. Οπότε πρέπει να ξέρουμε πάλι το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι πρέπει να γίνει εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο κομμάτι, να γίνει ενιαίο δόγμα με την Κύπρο, ότι
προκλητικές ενέργειες, παράνομες ενέργειες, οι οποίες στην Κύπρο γίνονται για 16 περίπου μήνες, πρέπει να πάψουν και να μετά να ξεκινήσουμε διάλογο, συζητήσεις, διερευνητικές επαφές και όλο αυτό το πράγμα με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη, όταν η Τουρκία μας κηρύσσει καθημερινά τον πόλεμο σε επίπεδο ρητορικής, από τη μία μέρα στην άλλη να πάμε και να διαπραγματευτούμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τουλάχιστον για τη διεθνή διπλωματία. Πετε μου κάτι τελευταίο. Πώς βλέπετε τους χειρισμούς, την αντίδραση μάλλον της Ελλάδας στις προκλήσεις των Τούρκων? Γιατί βλέπουμε ότι γίνεται ένα παιχνίδι, ένας πόλεμος νεύρων, που κάποιες φορές σαν να προκαλεί η Τουρκία το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Η Ελλάδα αντιδρά, κρατάει περισσότερο έτσι μια διπλωματική, αν θέλετε, προσπάθεια που κάνει. Πώς βλέπετε την αντίδραση της Ελλάδας? Κοιτάξτε, η αντίδραση της Ελλάδας από τις 21 Ιουλίου και μετά ήταν η πρέπουσα, δεδομένου ότι είχαμε την εμπειρία με τον Εύρο εμείς. Ναι. Οπότε η ελληνική κυβέρνηση κατάλαβε ότι ο κύριος Ερντογάν, πέραν αυτού που είπατε, που είναι σωστό, ότι πράγματι η Τουρκία προκαλεί ένα θερμό επεισόδιο, ώστε η Ελλάδα να χτυπήσει πρώτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μετέπειτα διαπραγμάτευση αλλά και την καταδίκη από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η Ελλάδα να χάσει την ομοποίησή της και τους συμμάχους της. Έχουμε μάθει την Τουρκία πώς παίζει. Έχει ένα playbook η Τουρκία και προσπάθησε και στη Χάλκη να κάνει με την έρευνα και διάσωση. Βλέπουμε στη Λέσβο, στην ελληνική κυβέρνηση, εξετάζουν και το ενδεχόμενο κάποιας προβοκάτσιας. Η Ελλάδα πήρε τη σωστή απόφαση να χτίσει αποτροπή. Κατάλαβε ότι εδώ η Τουρκία πάει να αποσταθεροποιήσει την ελληνική κυβέρνηση. Πάει δηλαδή ουσιαστικά να προκαλέσει πολιτική κρίση στην Ελλάδα. Επομένως, για την Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι ή αποτροπή μέχρι τελικής πτώσης, δηλαδή μέχρι μία από τις δύο χώρες οικονομικά να κουραστεί. Φαίνεται, χωρίς να το παραδέχεται βέβαια ανοιχτά η Τουρκία, ότι σε ένα βαθμό κουράστηκε ήδη, θα επανέλθει, δεν το συζητάμε, δεν είμαστε θεροβάμονες ότι τελείωσε η κρίση, αλλά η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή. Απαγορεύεται να πέσει πρώτη, να το πω έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δρύβα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί εξελίξεις τρέχουν. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε.